Τι. Αυτό εδώ πέρα το κούρεμα. Ναι. Και το σκεφτόμουν πριν. Τι. Δεν είναι πολύ εξιντάρα, ξέρω εγώ, με στη λάπτη. Στον Άγιο Φανούριο έχω ορκιστικά. Επειδή ξέρω. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα μετακόμιση 857η. Δεν έχω φέρει ούτε καν τα πράγματά μου ολόκληρα. Και κάναμε το πρώτο δείπνο μας και φέρουμε και τραπέζι, τραπεζαλία και φέρουμε και τραπεζομάντιλο και πιαμε και φάγαμε με το Steve Money. Ο Χάρης μας έκλασε. Πήγε με τις κοπέλες του βόλτα έξω. Και ετοιμάζουμε στο Χάρη μια φούλα κρεαφάρσα. Φούλα κρεαφάρσα. Με το Χάρη ζητούσαμε ποιο δωμάτιο είναι το πιο ωραίο του σπιτιού. Και ο Χάρης έλεγε τα δικά σου είναι χάλια γιατί έχουν στους τοίχους πράγματα. Και γενικώς λέει τα κάνετε πολύ στενά και τέτοια. Το δικό μου αρέσει που είναι έτσι άσπρος ο τοίχος και δεν έχω πολλά πράγματα. Οπότε πήγαμε στο δωμάτιο του Χάρη. Του κάναμε μια super duper διακόσμηση. Για να μην είναι βαρετό και άσπρο. Καλημέρα και σε εσένα, Χάρη. Χάρη, σε περιμένει μια super duper φάρσα. Boom! Σε λίγο θα βάλω και το room tour που δεν θα το κάνω ακόμα, αλλά μπορείτε να δείτε λίγα πράγματα. Δεν θα σας αφήσω να τα δείτε όμως. Λοιπόν, θα κάνω και το room tour. Αλλά ήθελα να πω κάτι πολύ σπαστικό που μου συνέβη. Η μαμά μου πάντα μου έλεγε αυτές τις τρίχες που έχεις στο μπάνιο να τις μαζεύεις. Δηλαδή αυτές που έφτουν τα μαλλιά σου και μετά πέφτουν εκεί πέρα στο μπάνιο να τις μαζεύεις, λέει. Και εγώ δεν τις μάζευα ποτέ. Και δεν ήξερα πόσο σπαστικό είναι όταν ο άλλος αφήνει τρίχες στο μπάνιο. Μέχρι που μένα με το Steve. Που τα μαλλιά του Steve είναι πολύ πιο πολλά από τα δικά μου και είναι και του πέφτουν κιόλας. Οπότε αφήνει στο μπάνιο τρίχες. Και δεν τις μαζεύει. Τις αφήνει έτσι. Είναι πορτοκαλί, δεν είναι καν δικές μου, είναι του Steve. Ωραία, μου κλείνει το μπάνιο, μπράβο, ευχαριστούμε. 3-80 νίκη, what the fuck. Είμαι στο σημείο να πω ότι η μαμά τελικά καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Πρέπει να τις μαζεύεις, είναι πολύ σπαστικό να μαζεύεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Να ξέρω ότι αυτές οι τρίχες που αφήνεις στο μπάνιο και τις βάζεις στην άκρη της μπανιέρας είναι full σπαστικές. Το κάνω εγώ. Ποιος το κάνει? Άλλη. Ο Χάρης δεν έχει μαλλιά. Δικές σου είναι πορτοκαλί. Δικές μου. Δικές σου είναι, ποιος Χάρης. Ρε μάζεψε τες, πάρε τις και πέτα τις. Μην τις αφήνεις στη γωνία. Σένα, Χάρη. Τι κάνεις? Καλά, νομίζω. Τι καλά. Έτοιμος για τη Super Bowl μας. Όχι, δεν είναι 9.30. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω 10.30. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι έτοιμη. Οπότε θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Αλήθεια. Μα θέλω να κάνω και μπάνια. Αλήθεια, πάνω να ψήσω μουσίφων. Δεύτερη μέρα καινούργια συγκατοίκησης. Και σήμερα θα πηγαίναμε IKEA. 10 η ώρα θα ξεκινούσαμε και είναι 10.30 και ο Χάρης ακόμα κάνει μπάνιο. Νιώθω σαν τη μάνα του που του λέει να σηκωθεί και που του λέει να πάει σχολείο. Και του λέει λίγο ακόμα γιατί αυτό έλεγε μέσα πριν. Νιώθω full μάνα αυτές τις μέρες. Πλένω μόνο εγώ τα πιάτα. Και το άλλο μου παιδάκι, ο Στέφανος κοιμάται. Μπήκα μέσα, του είπα καλημέρα Στεφανέ και μου είπε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο άλλαξε το πλάνο μου και κατέληξαν συγκατοπικό με δύο μαντραχαλαίους που δεν σηκώνονται να έρθουν οικεία μαζί μου. Γιατί φίλοι στα δύσκολα φαίνονται, Χάρη. Ναι, δεν άκουσα χθες τι είπες. Νόμιζα θα ξεκινούσα με 10.30 και εγώ. Τώρα είναι ευθυνότητα, Χάρη, να ξέρεις. Δεύτερη μέρα συγκατοίκηση και έχουμε ήδη προβλήματα. Δεν θα γίνει τις υπόλοιπες. Θα αντέξω να μοιραστώ αυτό το σπίτι. Και τώρα νιώθω φουλ τους άντρες που λένε που περιμένουν μια ώρα ετοιμαστή η γυναίκα τους και κάθονται έτσι. Παίρνουν να πηγαίνουν μέσα, μου τελείωσες. Όχι, όχι, όχι. Ο Χάρης είναι μια γυναίκα στο σώμα ενός άντρα. Με μουσια. Δεν έχω δωμάτιο βασικά όπως είπα και πριν. Και επειδή δεν μπορούσα χωρίς υπολογιστή να είμαι εδώ πέρα τόσες μέρες μέχρι να πάρω το γραφείο, έβαλα το PC μου στο σαλόνι. 10:35. Ο Χάρης ακόμα κάνει μπάνιο. Μπράβο κοριτσάρα μου, έτοιμη! Ναι. Σε περίμενα 2 ολόκληρες ώρες. Τι λέτε, αφού 9.30 ξύπνησε και 10.30 τώρα. Μία ώρα μου περίμενε. Δεν σε ξύπνησε 9.30, σε ξύπνησε πιο νωρίς. Τι λες, αφού 9.30 και σου λέω. Ξεκόλα είμαι άντρας και πάντα υπερβάλλω, εντάξει. Λοιπόν, είσαι λάθος. Ρε Χαρούλα, σου έχω πει να μην κοιμάς αργά. Χαρούλα έπαιζε FIFA το βράδυ. Εγώ πήγα να κοιμηθώ στο σαλόνι, είχε ένα κουνούπι ρε και αναγκαστικά έρθα και κοιμήθηκα εδώ πέρα.
Δεν ήθελα να κοιμηθώ μαζί σου, αυτό νομίζεις. Ήταν εντελώς τυχαίο, να ξέρεις. Απλά είχε κουνούπι. Χαρούλα κάνει μούτρα. Είσαι μια γυναίκα σωμανός άντρα. Νάτι! Σηκώλα! Νόμιζα πως το ήθελε! Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Μαλάκα, από τις χιλιάδες εκατομμύρια γυναίκες με τις οποίες έχω κοιμηθεί. Αλλά εσύ ροχαλίζεις όντως. Τύπου. Δεν παίζει. Hello, ζουζουνάκια subscribers. Μόλις τελειώσαμε τα ψώνια μας, αυτό που πηγαίνεις στα IKEA και πρέπει να πάρεις δύο πράγματα και τελικά καταλήγεις να πάρεις ένα καναπέ κρεβάτι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να μην χωρέσει το αμάξι και να μείνουμε στα IKEA και εγώ 3 ώρα δουλεύω. Εσύ τα ευθύνες για την απόλυσή μου! Λοιπόν, και ο Χάρης είπε τον deal για να τον ξυπνήσω το πρωί και να έρθουμε στα IKEA να ψωνίσουμε είναι να του πάρω ένα hot dog που κάνει 60 λεπτά. Πεινάς, Χάρη. Ναι, θέλω hot dog των 60 λεπτών μέσα στο μάχη. Έλα να κάνουμε έτσι σαν σύζυγοι. Πόσο σύζυγοι είμαστε. Νομίζω ότι έχω παντρευτεί τις τελευταίες δύο μέρες. Ήρθαμε στα IKEA να πάρουμε τα πρώτα έπιπλά μας για το μωρό μας. Πόσο ωραίο αδερφό έχω, ρε κορίτσια. Πόπο, κάνει και ντροπές. Στείλε ένα φυλάκι στα κορίτσια. Save the park. Με το Χάρη διαλέξαμε να πάρουμε ίδια χαλιά για τα δωμάτια μας για να ταιριάζουμε πάρα πολύ. Πήραμε αυτά τα χαλάκια που κοστίζουν μόνο 15 ευρώ. Ο Χάρης θέλει να πάρει ένα χαλί από πρόβατο. Ένα από πρόβατο. Δεν λυπάσαι καθόλου. Όχι. Και μου πίνει και το vegan το γάλα με την καρύδα. Και παίρνεις με τα χαλάκια από πρόβατο. Δευτέρα μέρα να έρχονται όλοι στα IKEA και να μας καθυστερούν. Και δεν χωράω να κάτσω εγώ. Δεν υπάρχει χώρο για να κάτσω εγώ. Υπάρχει μόνο αυτό. Και αυτό. Αυτό θα κάτσω χάρη. Σούπερ διαδρομή μας προς το σπίτι. Μόλις ξεκίνησε. Το θέλει και λίγο vlog έτσι όπως είμαστε. Θέλει και την κατάλληλη μουσική όμως. Δώσε μια τραγουδάρα έτσι. Αφιερωμένους subscribers όλους. Ναι! Ναι! Χόρεψε λίγο ρε. Oh. Το παραδέχομαι ότι ζηλεύω. Το παλεύω, μα δεν μπορώ. Μη το σκεφτείς. Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Πήραμε καινούργια παπουτσοθήκη. Γιατί είχαμε αυτό. Ο Χάρης την έφτιαξε μόνος του όλη. Δεν βλέπεις, δουλεύω. Έμα πια. Έχουμε έτοιμη μία πανέμορφη παπουτσοθήκη η οποία είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα 15 ζευγάρια παπουτσιών μας. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like. Σχολιάστε το πώς σας φάνηκε η παπουτσοθήκη και κάντε ένα subscribe για να βλέπετε από εδώ και πέρα πολλές παπουτσοθήκες στο κανάλι μας. Τσιουμπιουμιου!